Τώρα, λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στην Αθήνα και λίγες ώρες πριν τη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Τζο Μπάιντεν, παρατηρείται μια διπλωματική κινητικότητα και από την πλευρά της Τουρκίας. Σύνδεση με τον Μανώλη Κωστίδη. Έχει αναλάβει δράση ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μανώλη. Ακριβώς, ο Χακάν Φιντάν χθες συναντήθηκε με τον ηγέτη, τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τατάρ, όπου εκεί συζήτησαν και το μέλλον του Κυπριακού αλλά και τα επόμενα βήματα της Τουρκίας αλλά και των Τουρκοκυπρίων. Και από εκεί πέρα όμως σήμερα γίνεται συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας στο Λονδίνο, όπου βασικά θέματα συζήτησης θα είναι και τα Eurofighter αλλά και, και το Κυπριακό. Αυτό αν το λάβουμε υπόψη σε συνδυασμό με την κοινή συνάντηση των πρεσβευτών της Ελλάδος και της Τουρκίας σήμερα στο State Department, φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα για το ζήτημα του Κυπριακού και όλο αυτό, όπως πολύ σωστά είπες, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση του κ. Χρυσοδουλίδη με τον κ. Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο, με μια συνάντηση που θα γίνει μετά από 28 χρόνια. Κύπριος πρόεδρος επισκέπτεται στο Λευκό Οίκο τον Αμερικάνο πρόεδρο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τουλάχιστον αυτό συμπέρασμα βγαίνει από την έντονη κινητικότητα και της τουρκικής πλευράς. Και από εκεί πέρα θα δούμε και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα μετά τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν στην Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.